αγωνιστική η Λαμία με ανατροπή κέρδισε το Σάββατο στο Γεντή Κουλέ τον Όφη με 2-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 58 λεπτό με Σουτουβό για να ισοφαρίσει η Λαμία σε 1-1 μέσω του Ντορμισάη στο 66. Οι φιλοξενούμενοι πήραν την νίκη στο 72 λεπτό με κεφαλιά του Όμου. Ο Άρης πέρασε με 1-2 από τον Αχανάϊκο με γκολ του Μπαρκά στο 10 λεπτό. Στο 32 λεπτό οι Κίτρινοι προηγήθηκαν 0-2 μέσω του Ήλις με τον Τσιμερίδη να μειώνει για τους γηπεδούχους σε 1-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην Ελευσίνα, ο Πανελευσινιακός προηγήθηκε 1-0 το Απόλλωνα Σμήνης με κεφαλιά του Τσούπρου στο 27 λεπτό. Η Ελαφρά Ταξιαρχία σοφάρισε στο 38 μέσω του Κάσου και πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο 69 με εκτέλεση φάουλ του Κονέ. Το τελικό 1-3 για τον Απόλλωνα Σμήνης σημείωσε ο Διαμαντόπουλος με πλασέ στο 90 λεπτό. Στη Μυτιλήνη, τα Τρίκαλα πήραν την νίκη με 2-0 επί της Καλονής με γκολ του Γκόλια στο 8 λεπτό και μέσω του Στεφάνοβης στο 33 λεπτό. Στις Σέρες, Πανσεραϊκός και Παθρακικός έμειναν στο 0-0, ενώ στο τοπικό ντέρμπι και Σαμικός και Χανιά έμειναν επίσης στο 0-0. Σπουδαία νίκη πήρε Καλλιθέα στο Αιγίνιο, 2-1 επί του Αιγινιακού, με τον Γουόρντεν να δίνει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με πλασέ στο 20 λεπτό, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 38 με πλασέ του Σγκούρι, ενώ ο Σταματάκος στο 23 με πλασέ έκανε το τελικό 1-2. Ενώ στον Εύωσμο ο Αγροτικός Αστέρας συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις και νίκες 3-0 επί της Σπάρτης. Στο 51 λεπτό, ο Κουκούλης με κεφαλιά έκανε το 1-0, στο 72 λεπτό ο ίδιος παίχτης πάλι με κεφαλιά έστειλε την παραστάτη για το Μελίσσα και 10 λεπτά αργότερα ο Βουτσιάς με πλασέ έκανε το τελικό 3-0. Σαν Θεό αύριο στο πρώτο